Οκτώβριος, όπως είπα και στην ομιλία στην Εκκλησία, γιόρτασε πρώτον τον Άγιο Δημήτριο. Πανηγυρίσαμε όλη η Βόρειος Ελλάδα και η Μακεδονία, η Θεσσαλονίκη, και είπα εκεί ότι ο Νέστορ νίκησε τον Λιέον, τον Γίγαντα, και η πατρίδα μας στις 8 Οκτωβρίου ενίκησε τον Λιέον, τον ένοπλο Λιέον, την Ιταλία. Εμείς να είμαστε πάντοτε ενωμένοι, αγαπημένοι και μονιασμένοι να συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε την ελευθερία της πατρίδας μας. Με τις εορταστικές εκδηλώσεις σημερινής μέρας θυμήσαμε τους προγόνους μας, τους θυμήσαμε για την αντρία τους, για το αληθινό όχι, όχι στους κατακτητές, ναι στην ελευθερία. Ας παρεμονιστούμε ότι και εμείς θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς απέναντι στον ελληνικό λαό, ενωμένοι, μόνο έτσι μπορούμε να κερδίσουμε το μέλλον της πατρίδας μας. Χρόνια πολλά σε όλους. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα, να μην πω μόνο τα τετριμένα. Θέλω να πω ότι είμαι ιδιαίτερα περήφανη γιατί εκπροσωπώ μια κυβέρνηση που προσπαθεί να ανατρέψει όλο το κακό που ισχύει στη χώρα, να ανορθωθεί η χώρα. Δεν είναι αυτό. Το δεύτερο είναι τέτοιες μέρες βλέπουμε ότι πώς καμιά φορά τα δύνατα είναι δυνατά. Όταν υπάρχει ένας λαός αποφασισμένος, ενωμένος. Και τρίτον, ότι είμαι στην ιδιαίτερη πατρίδα που πραγματικά έτσι όλες αυτές οι μνήμες από τις παρελάσεις έχουν φυσικά σήμερα μια εξαιρετική μέρα που δεν ήταν τόσο συνηθισμένο. Εύχομαι να συνεχίσουμε, αλλά ως πραγματικά να παραδειγματίζεται να υπάρχει εθνική μνήμη, να υπάρχει μνήμη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αυτές τις μέρες είναι καλό και τα παιδιά και τα σχολεία να θυμόμαστε, να μαθαίνουμε ιστορία και κυρίως να βγαίνουν αυτά τα διδάγματα που μας δείξουν τον δρόμο για το μέλλον. Κυρία Πέργα, η μείωση των συντάξεων αλλά και η εφαρμογή του τρίτου μνημονίου είναι πράξη εθνικής αντίστασης. Η πράξη εθνικής αντίστασης είναι να ανατρέψεις όλες αυτές τις πολιτικές που μας φέρνουν μέχρι εδώ. Ξέρουμε όλοι ότι υπογράψαμε μια συμφωνία και μην πει κανείς ότι δεν την ξέρει, κάτω από έναν φοβερό εκβιασμό. Συγχρόνως όμως βλέπουμε μια κυβέρνηση που για πρώτη φορά προσπαθεί να βάλει την οικονομία να δουλέψει με σωστούς όρους και να προστατέψει όσο μπορεί την κοινωνία. Φαίνεται ότι ο λαός το έχει καταλάβει αυτό. Είμαστε μαζί με το λαό και προσπαθούμε πραγματικά για το καλύτερο. Είναι πολύ γνωστό ότι έχει γίνει στη χώρα και τα προηγούμενα χρόνια, τα πολλά, και τα πέντε τελευταία, αλλά και τον εκβιασμό που υπέστη η κυβέρνηση μόλις πρόσφατα. Εμείς ζητάμε από το λαό να είναι κοντά, να συνεργαστούμε, να δουλέψουμε, να σας πω κάτι. Και το χρέος να μην έχεις και να ξαναρχίσεις από την αρχή, εάν δεν αλλάξει αυτό το παραγωγικό μοντέλο, αν δεν πάρει τώρα, μιλάμε ειδικά και κάθε φορά που είμαι στη Φλόρινα, αυτό είναι ακόμα πιο έντονο παράδειγμα. Ένας τόπος με απίστευτα πλεονεκτήματα, με απίστευτες δυνατότητες, είναι να απορρίσει γιατί δεν έχει εκμεταλλευτεί τίποτα από όλα αυτά. Όλοι μαζί εδώ είμαστε και με τις αρχές εδώ σε επικοινωνία, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι για τον τόπο. Τιμούμε σήμερα τους αγωνιστές του έπους του 40. Που αναδεικνύει το μεγαλείο των Ελλήνων απέναντι στους κατακτητές που όπως ξέρετε την περίοδο εκείνη ήταν και εξοπλισμένοι καλύτερα αλλά είχαν και τα μέσα για να μπορούν να υποδουλώσουν τον ελληνικό λαό. Αυτό δεν το κατάφεραν γιατί ο ελληνικός λαός αντιστάθηκε για ανεξαρτησία, για ελευθερία. Είναι αυτά που δεν διαπραγματεύεται και δεν τα εχωρεί σε καμία δύναμη. Πιστεύω ότι οι εποχές σήμερα που διανύουμε ως χώρα είναι ιδιαίτερα δύσκολες, αλλά νομίζω εάν όλοι μαζί εργαστούμε και αντιμετωπίσουμε όλες τις αυτές τις επιβολές, τότε είμαι σίγουρος ότι θα καταφέρουμε να αντισταθούμε. Το έπος του 40 είναι δίδαγμα για τους νεότερους, για όλους εμάς και γι' αυτό θεωρώ ότι η σημαντική μέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη χώρα μας. Χρόνια πολλά και πιστεύω ότι όλοι μαζί μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάθε δυσκολία και κάθε επιβολή από οποιοδήποτε θέλει να επιβάλλει στη χώρα μας. Ευχαριστώ. Γεια σας και από μένα. Ο αγώνας κατά του φασισμού πρέπει να είναι διαρκής, καθημερινός, μόλις τις εκφράσεις που εκφράζεται και πολύ περισσότερο αυτές τις μέρες, αυτούς τους καιρούς. Πρέπει να θωρακίσουμε τη δημοκρατία, πρέπει να θωρακίσουμε την Ελλάδα, να αναπτυχθεί, ούτως ώστε σε όλες τις συμβουλές να αντιστέκεται και να λέει τα μεγάλα όχι. Όπως είπε το μεγάλο όχι το 40, έτσι με τη συνδικολόγηση δημιουργήσαμε τις αντιστάσεις, την εθνική αντίσταση,
αρκεί να έχουμε ομόνια, ομοψυχία και αλληλεγγύη, ούτως ώστε να μην έρθει κανένας εμφύλιος πόλεμο. Με αποκορύφωμα την παρέλαση, όλες αυτές τις μέρες τιμήσαμε και φέτος την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, τιμήσαμε το έπος του 40. Τιμήσαμε τη μνήμη των ηρώων του 40, όλων αυτών που πολέμησαν για πατρίδα και για ελευθερία. Τιμήσαμε τη μνήμη όλων αυτών που πότισαν τούτη τη γη με αίμα για τα ιερά και όσια των Ελλήνων. Ελάχιστος φόρος τιμής προς όλους αυτούς είναι η δέσμευση για ζωντανή ιστορική μνήμη. Δεν ξεχνούμε. Ας διδαχθούμε από το έπος του 40, όπου ένας διαιρεμένος λαός έως τότε ενώθηκε και πέτυχε μια λαμπρή νίκη. Έχουμε μπροστά μας μια τεράστια κρίση, η οποία απειλεί να μας πνίξει όλους και να μας βυθίσει ως λαό και ως χώρα. Μόνον ενωμένοι και οι πολιτικές δυνάμεις και ο λαός μπορούμε να αντισταθούμε και να ξανατενίσουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Το οφείλουμε αυτό στους προγόνους μας, το οφείλουμε στη λαμπρή ιστορία μας, αλλά το οφείλουμε και στους νέους και στις επόμενες γενιές. Χρόνια πολλά σε όλους.